Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΣ Γιάννενα για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανσεραϊκό. Η ομάδα επέστρεψε με το βαθμό της ισοπαλίας που ισοδυναμεί με νίκη, με δεδομένη την κακή αγωνιστική ημέρα στην οποία βρέθηκε και το αριθμητικό μειονέκτημα με το οποίο ολοκλήρωσε το παιχνίδι. Από την άλλη, η επιστροφή με το βαθμό της ισοπαλίας από ένα τέτοιο παιχνίδι, αν μη τι άλλο, συνιστά θετικότατο αποτέλεσμα και ανεβάζει κατακόρυφα την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των παικτών. Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική, η ομάδα παρέμεινε στην πρώτη θέση και με νίκη την Κυριακή απέναντι στον επικίνδυνο και υπολογίσιμο Ηλυσιακό θα εδραιωθεί στην κορυφή. Αν όμως η ικανοποίηση είναι δεδομένη και αναφέρεται στο θετικό αποτέλεσμα και στον τρόπο που ο ΠΑΣ γύρισε το παιχνίδι, δεν συμβαίνει το ίδιο με την απογοητευτική εμφάνιση στα πρώτα 60 λεπτά της αναμέτρησης. Ο ΠΑΣ δεν κατάφερε σε κανένα σημείο μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή να μπει στο πνεύμα του αγώνα και κάλλιστα το σκορ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο από το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων. Τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά οι παίκτες του Γιώργου Χατζάρα βρέθηκαν σε κακή ημέρα και θα είναι δύσκολο η τύχη να τους χαριστεί και πάλι στο επόμενο εκτός έδρας δύσκολο παιχνίδι. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ηλυσιακό που προέρχεται από ένα εντυπωσιακό διπλό στην έδρα της Κέρκυρας, ενώ κανείς δεν θέλει να θυμάται το παιχνίδι της προηγούμενης χρονιάς όταν ο Ηλυσιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1 στο 89, κατάφερε όμως να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις σε 3-3. Από το παιχνίδι θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι Ζαπρόπουλος και Κιάσος. Στο μεταξύ, θέση στο ζήτημα της μετεγγραφής του Κώστα Κιάσου πήρε ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΣ Γιάννενα Ιταύρη, επικρίνοντας τη διοίκηση για την απόφασή της, καταδικάζοντας όμως από την άλλη απερίφραστα τις υβριστικές συμπεριφορές σε βάρος του παίκτη. Κανέναν από εμάς δεν ευχαρίστησε το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής Κιάσος εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας μας, τονίζεται στην ανακοίνωση. Από τη στιγμή όμως που ο μεγαλομέτοχος, η διοίκηση και ο προπονητής της ομάδας αποφάσισαν την έλευσή του, εμείς, ο μόνος σύνδεσμος φιλάθλων που δεν ενεπλάκει ποτέ στα διοικητικά θέματα, είτε αυτά αφορούσαν το ποιος θα είναι ο προπονητής ή ποιος παίκτης θα γίνει μέλος της οικογένειας του ΠΑΣ, έτσι θα πράξουμε και τώρα. Οι ακρότητες, τα υβριστικά συνθήματα και οι πράξεις βιαιοπραγίας μακριά από εμάς. Για εμάς, πάνω από όλα αυτά, θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά μας η ομάδα που αγαπάμε. Να θυμίσω